Θυμάμαι αυτά που μου έλεγε ο παππούς. Αυτό το χωράφι είναι το μέλλον σου. Όσα του δίνεις, αλλά τόσα σου επιστρέφει. Δες αυτό, το σλαβόν. Λοιπόν, με αυτό ψεκάζεις μετά τη σπορά για καλύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη παραγωγή. Ευχαριστώ, παππού, για τις συμβουλές σου. Για διαφυλικούς ψεκασμούς σε όλες τις μεγάλες καλλιέργειες, τα κυπευτικά και λουλούδια, Σλαβόλ, η συνταγή για μεγαλύτερες αποδόσεις. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο αναλυτικό δελτίο για το καιρό από το ένα Channel. Όλο το προσωπικό του ένα Media Group εύχεται στους μαθητές και στις μαθήτριες των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων που σήμερα άκουσαν για πρώτη φορά το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού της σχολικής χρονιάς. Καλή χρονιά, καλή σταδιοδρομία και βέβαια με καλό καιρό. Ας δούμε εμείς αναλυτικά τον αυριανό καιρό. Ήλιος με συννεφιά στην Αλεξανδρούπολη, έως 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια στην Σαμοθράκη, 21 βαθμοί το πρωί, 27 βαθμοί τις μεσημεριανές ώρες. Ηλιοφάνεια και στην περιοχή της Καβάλας, με μικρή παροδική συννεφιά, 19 βαθμοί το πρωί, 28 βαθμοί στις μεσημεριανές ώρες. Ελάχιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς στην περιοχή της Δράμας, μέγιστη στους 28 και εδώ ηλιοφάνεια με συννεφιά. Ίδιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, λίγο παραπάνω η μέγιστη στους 21 βαθμούς, 29 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι βόρειο-ανατολική σε ολόκληρη την περιοχή του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. 3 με 4 μποφόρ στην περιοχή της Χαλκιδικής, 3 με 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγο, 3 με 4 μποφόρ τοπικά και λίγο παραπάνω στην περιοχή της Λίμνου και της Σαμοθράκης. Στις 4 τώρα περιοχές τις αγροτικές που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Στη Μαρόνια, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 20 βαθμού το πρωί, 30 βαθμοί το μεσημέρι, ηλιοφάνεια με συννεφιά. Στη Μίκη, στη Ξάνθη, παρόμοιος ο καιρός, 16 βαθμοί το πρωί, αρκετή ψύχρα, 26 βαθμούς το μεσημέρι. Το ίδιο και στην Ορεστιάδα με 21 βαθμούς το πρωί, 28 το μεσημέρι, ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Στη Χρυσούπολη τοπικά θα έχουμε νοτιάδες, μετά θα μεταβληθούν σε βοριαδάκι, ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά, 21 βαθμοί το πρωί, 28 βαθμοί το μεσημέρι. Και για την Πέμπτη, παρόμοιος θα είναι ο καιρός σε αυτές τις περιοχές, αναλυτικά όμως θα μιλήσουμε για το καιρό της Πέμπτης στο αυριανό μας δελτίο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ηλιοφάνεια με αραιή κατά τόπου συννεφιά δεν αποκλείεται τις απογευματινές ώρες. Λίγο στα βόρεια ορεινά να υπάρχουν κάποιες μικρές βροχοπτώσεις. Στην κεντρική Μακεδονία, 19 βαθμοί έως 28, εκεί θα κοιμαθεί η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός και στη στερεά Ελλάδα, λίγο υψηλότερη η πρωινή θερμοκρασία στην Κρήτη με ηλιοφάνεια και συννεφιά. Η άνεμη ανατολική στο Ιόνιο Πέλαγος, 3 με 4 μποφόρ, ίσως και λίγο παραπάνω τοπικά. 3 με 4 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, βορειοανατολική. 4 με 5 μποφόρ, όπως είπαμε και πριν, στο ανατολικό Αιγαίο. Εδώ αναμένεται τοπικά να έχουν μεγαλύτερη ένταση οι άνεμοι. Ας δούμε τώρα τις οδηγίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αγρότες. Στόχος του δελτίου είναι η έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών για την εξέλιξη της βαμβακοκαλλιέργειας και την αποτελεσματική φυτοπροστασία των βαμβακοφυτιών τους. Οι ασίδες, όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα δελτία μας, αποτέλεσαν το ιδιαίτερο εντομολογικό πρόβλημα της φετινής χρονιάς. Ταλαιπώρησαν αρκετές φυτείες ως τα μέσα Αυγούστου. Η χημική τους καταπολέμηση, στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, αποδείχθηκε ατελέσφορη, ενώ οδήγησε σε ιδιαίτερη έξαρση του τετρανίχου. Η παραγωγή παρατήρησε την ιδιαίτερη ευαισθησία των λοιόφυλων ποικιλιών σε αυτόν τον εχθρό και αντίστοιχα τη μειωμένη προσβολή στις ποικιλίες με τραχή φύλωμα. Το γεγονός αναμένεται να τους επηρεάσει στην επιλογή των ποικιλιών που θα επιλέξουν να καλλιεργούν τις επόμενες χρονιές. Τετράνυχος. Όπως προαναφέρθηκε, παρουσίασε αξιόλογη έξαρση στις φυτείες που έγιναν άσκοποι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση ιδίαιους των ιασίδων. Με ένα καλοκαίρι βροχερό στις αρχές Αυγούστου και επομένως αποτρεπτικό για την παρουσία του, εμφάνισε απρόσμενα έξαρση μέσα στον Αύγουστο εξαιτίας της διατάραξης της βιολογικής ισορροπίας. Το πρόβλημα ήρθε προς τα τέλη Αυγούστου, όταν το μεγάλωμα της νύχτας και οι πρωινές δροσιές οδήγησαν στην κάψη της δράσης του. Δεν υπήρξε αξιόλογη παρουσία άλλων εχθρών της καλλιέργειας. Αυτά ήταν τα νέα για το καιρό, κυρίες και κύριοι. Για περισσότερες πληροφορίες για το καιρό και όχι μόνο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.1news.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Ρε Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι. Το σλαβό λες το χρησιμοποιείς?
Εγώ, φίλε μου, το Σλαβό Λες το χρησιμοποιώ στα πάντα. Και στο καλαμπόκι, και στο στάρι, και στον ηλίανθο, και στη σόγια. Η γυναίκα μου το χρησιμοποιεί και στα κηπευτικά και στα λουλούδια. Και πώς το χρησιμοποιείς? Απλά. Ψεκάζεις το σπόρο, τον στεγνώνεις και σπέρνεις. Τα φυτά κάνουν γερή ρίζα. Μεγαλύτερο φύλλο, ξεκινάνε καλύτερα και δίνουν καλύτερη παραγωγή. Το κοιτάς και αυτό μεγαλώνει. Έλα να σου δείξω. Σλαβό Λες. Φυτρώνει γρήγορα και δίνει μεγάλη παραγωγή. Agro-Unique.